τον Απόλλωνα. Φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον εκ των αντιπροέδρων της εταιρείας, τον Φάνο τον Κοινή. Καλό μεσημέρι, κύριε Κοινή. Καλό μεσημέρι, Πολύβη. Και πολλά συγχαρητήρια. Η πρόκριση είναι γεγονός ότι ήρθε με κόπο και αρκετή δουλειά εντός του αγωνιστικού χώρου από τους ποδοσφαιριστές σας. Καταρχάς, πώς σας βρίσκει η επόμενη μέρα? Καταρχήν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω οι ποδοσφαιριστές ψες έχουν καταθέσει ψυχή στον αγωνιστικό χώρο. Έχουν δώσει τα πάντα και νομίζω η καλύτερη ομάδα προκρίθηκε στους ομίλους στην Europa League. Και είναι λογικό πλέον η προσοχή σας να είναι στραμμένη στην κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε ένα μισάωρο από τώρα. Έχετε κάποια προτίμηση δεδομένου ότι είναι αρκετή δύσκολη η πιθανή αντίπαλη της ομάδας σας? Εντάξει, θεωρώ ότι ο κυρίως μας στόχος έχει επιρρεχθεί από τη στιγμή που έχουμε περάσει στους ομίλους. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν κάποιοι αντιπάλοι, οι οποίοι νομίζω ειδικά εδώ στην Κύπρο μπορούμε να τους νικήσουμε. Και αν φανούμε λίγο τυχεροί, νομίζω θα προσπαθήσουμε να πάρουμε και κάποιους βαθμούς στους ομίλους, οι οποίοι θα μας βοηθήσουν. Ναι. Εντάξει. Ο μεγάλος στόχος επιτεύχθηκε που ήταν η πρόκριση στους ομίλους και πλέον η προσοχή, θα έλεγα, στρέφεται στην ενίσχυση. Είναι δεδομένο ότι θα γίνει ενίσχυση με ποδοσφαιριστές που, σύμφωνα με τον Σοφρόνη Αυγουστή στις χθεσινές του δηλώσεις, θα έρθουν να βοηθήσουν την ομάδα. Όπως είδαμε, να γίνεται μέχρι σήμερα με τους νέους παίκτες που ήρθαν το καλοκαίρι. Ήδη ο Σκέμπρη έχει πετύχει 5 γκολ στην Ευρώπη. Εντάξει, νομίζω για να μην είμαστε άδικοι και προς τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές, δεν είναι μόνο Σκέμπρη. Νομίζω όλοι οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν αποκτηθεί τη φετινή σεζόν πριν κλείνει από πολύ ελάχιστες περιπτώσεις, έχουν δώσει πάρα πολλά στην ομάδα μέχρι στιγμή. Έχουν βοηθήσει στο μέγιστο βαθμό για να είμαστε εκεί που είμαστε αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα θα κάνουμε μια κουβέντα εντός της ημέρας, εντός εγωγένειων ημερών με τον προπονητή μας. Και σίγουρα θα προσπαθήσουμε να ισχύσουμε την ομάδα εκεί που χρειάζεται και εκεί που θέλει ο προπονητής μας. Τα παιχνίδια τώρα θα είναι πολύ περισσότερα σε σχέση με πριν και αντιλαμβάνεστε ότι χρειάζεται περισσότερο βάθος και περισσότερες επιλογές ο προπονητής. Έτσι αλλιώς οι όποιες εξελίξεις θα προκύψουν θα γίνουν εντός των επόμενων ημερών. Άλλωστε 6 μέρες απομένουν μέχρι την ολοκλήρωση της μεταγραφικής περίοδου 31 του Αυγούστου και είπατε και εσείς ότι τουλάχιστον μέχρι τον Δεκέμβριο, με δεδομένο ότι υποχρεώσεις θα είναι πολλές και διαρκείς, ουσιαστικά κάθε εβδομάδα θα δείτε 2 παιχνίδια σε Ευρώπη και πρωτάθλημα, το ζητούμενο είναι να υπάρξει το απαιτούμενο βάθος στην ομάδα για να μπορείς να αντεπεξέλθει. Ναι, οπωσδήποτε, εντάξει, περιμένουμε και κάποιους προσφερθές οι οποίοι είναι αρκετό καιρό παροπισμένοι από τραυματισμούς. Έχουν πλησιάσει πάρα πολύ στο να επιστρέψουν και αυτοί και θα δώσουν πολύ σημαντικές λύσεις. Και θα προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε να έχουμε κάποιους προσθεστές στην ομάδα για να, όπως εγώ πει, να έχουμε περισσότερες επιλογές. Πάντως ο Απόλλωνας έχει κερδίσει τα δύο πρώτα μεγάλα στοιχήματα. Το ένα ήταν η είσοδος στους ομίλους του Europa League, το άλλο ήταν η κατάκτηση του Super Cup. Πλέον απομένουν πρωτάθλημα και κύπελλο. Ο κόσμος ζητά πρωτάθλημα. Εντάξει, νομίζω είναι ένας στόχος το οποίο όλοι θέλουμε να κατακτήσουμε. Θεωρούμε ότι η ομάδα πλέον έχει οριμάσει και είναι έτοιμη να διεκδικήσει και αυτόν τον τίτλο. Τα τελευταία χρόνια έχω την εντύπωση ότι έχουμε πλησιάσει πάρα πολύ και για κάποιους λόγους δεν τα καταφέραμε τελευταία στιγμή. Θεωρούμε ότι φέτος είναι η χρονιά η οποία η ομάδα έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει μέχρι την τελευταία αγωνιστική το πρωτάθλημα και γιατί όχι να το κατακτήσει. Ωραία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ και πάλι συγχαρητήρια και θα τα ξαναπούμε, κύριε Κοινή. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.